σε Σπύρο. Και εμένα το ίδιο. Γιατί επειδή δεν βγαίνω με Skype φέτος, με έχετε χάσει από τα Skype. Ναι, μας λείπεις. Είπα να σταματήσω αυτή, γιατί ήμουν κάθε πρωί σπίτι. Μου τσακωνόντουσαν οι εκπομπές που θα βγω και το κόψα μαχαίρι. Έκανα μια παρένθεση με λίγο τραγούδι. Έκανα και μια παρένθεση που μου άρεσε. Γιατί ήθελα να διασκεδάσω και λίγο. Ξελαλιγράρισα, δεν λέγεται. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Αυτό, είσαι και σε πυρετό προετοιμασία. Όντως μου λείψατε και επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές, έλεγα φέτος δεν πήγα στη ΣΥΣ. Να, ορίστε. Και είχα παράπονο, αλλά να που. Αλλά να σας πω κάτι, ότι αυτό το μήνα που λόγω εκλογών δεν μπορώ να εμφανίζομαι παρά μόνο μία φορά σε κάθε κανάλι. Ναι. Γλίτωσα από τις κάμερες που με κυνηγούσαν. Υποψήφιος να πούμε στην πρώτη Αθηνών με το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας. Γι' αυτό και φοράω το χρώμα αυτό σήμερα, γιατί είναι το χρώμα του κόμματος. Το Fuchsia Mauve. Και το πρωί που εμφανίστηκε η ζωή σε άλλο κανάλι, φορούσε ακριβώς το ίδιο. Καλή επιτυχία. Πώς είναι όλο αυτό τώρα που έχεις μπει σε αυτό το πυρετό? Δεν έχω μπει τώρα. Όχι, εγώ... λέω τώρα πριν την εκλογή. Μου αρέσει γιατί κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να ξεπεράσουμε το απαράδεκτο της απλής αναλογικής, γιατί δεν είναι απλή αναλογική αυτή, ούτε αυτή, το 3%. Διότι αν πάρεις 2,99 δεν μπαίνεις στη Βουλή. Αν πάρεις 3,1 ψήφο μπαίνεις στη Βουλή. Ναι, αυτό αλλά είναι λίγο τρελό. Αν αλλάξει το όριο πάλι θα υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή άμα μπει το 2% αυτός που όχι, θα πάρει δεν λέω το 2. Εγώ είμαι υπέρ της απλής αναλογικής που είναι η μόνη δημοκρατική λύση. Γιατί αυτά που ακούω από τους κυβερνητικούς κυρίως κύκλους και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι η απλή αναλογική είναι το χάλι της Ελλάδας, η καταστροφή. Γιατί μπορεί ο ελληνικός λαός να επιλέξει με την ψήφο του να πει στους πολιτικούς θα συνεργαστείτε. Δεν έχουμε θέλετε, ακόμα, δεν εγώ όχι, θα σας έλεγα και την κουλτούρα για την... Να την αποκτήσουμε. Μα αυτό είναι ένα πολύ εύκολο να λέμε. Αχ, δεν έχουμε αυτό. Όχι, ξέρετε, δεν είμαστε Ευρώπη είναι ακόμα. Είναι και πάρα είμαστε. Πολύ δύσκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει αυτή η χώρα ακυβέρνητη. Γιατί μην μου λέτε αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μπορεί να κάνει μήνες να σχηματίσει μια κυβέρνηση, αλλά εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς εδώ πρέπει να πάμε σε εκλογές και πάλι εκλογές και ξανά όχι, εκλογές. Εγώ επιμένω ότι αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι όλοι θα έχουν από λίγο, να κάτσουν να συνεργαστούν για να μην προσβάλλουν τον ελληνικό λαό και να του λένε όχι, θα σε πηγαίνω σε εκλογές μέχρι να βγω εγώ πρώτος. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός κάποτε πρέπει έτσι να αποφασίσει. Προβλέπεται εκ του συντάγματος, αλλά ακούω από κάποια κόμματα ότι εμείς θα πάμε σε δεύτερες, σε τρίτες, σε τέταρτες. Μέχρι να κάνουμε. Και αυτό πάντως μια μορφή ακυβερνησίας είναι. Φυσικά, έχει διαλυθεί η Βουλή. Σε εμάς οι προθεσμίες είναι πάρα πολύ σύντομες. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι καλό και δεν για τη είναι χώρα. Καλό για δηλαδή τη χώρα. Το τρίτη και τέταρτη. Καλό για τη χώρα θα είναι να μπει πάντως στην πλαίση ελευθερίας για να υπάρχει ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι μια πολύ τίμια φωνή. Γι' αυτό και είμαι μαζί της. Γιατί θεωρώ ότι είμαι ένας τίμιος άνθρωπος και επειδή έχω διαπιστώσει ότι σε πολλά κόμματα δεν είναι, είναι τόσο πολύ τίμη. Είναι πολύ μαχητική. Εγώ την ξέρω από τα δικαστήρια πολλά χρόνια. Πολύ μαχητική. Είναι και πολύ δεν κακή. Αφήνει και τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνει. Είναι πολύ καλλινομικός. Αυτό που ζητάει με έκανε από την πρώτη στιγμή να πάω κοντά της, από τότε που φύγαμε όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ, όσοι φύγαμε, γιατί ήμουνα και εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε το ναι όχι και όταν έγινε το θέμα με τις πρέσπες. Όχι ναι. Το, όχι το ναι όχι. Όχι ναι, είπα ανάποδα. Επειδή εγώ η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη Μακεδονία, ένιωσα πολύ προσβεβλημένος. Βέβαια, άλλοι λένε ότι αυτή ήταν η μόνη λύση. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος και πολιτικός. Είμαι ένας Έλληνας με συνέστημα. Ένιωσα πολύ μεγάλη προσβολή. Η ζωή είναι εναντίον αυτού του πράγματος. Πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει. Και επίσης έχει και κάτι πολύ καλό. Είναι η μόνη πολιτικός που δεν παρετείται από τα χρέη των Γερμανών. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε και θα μπορούσαμε να μην χρωστάμε εμείς, αν μας δίνανε αυτά που μας χρωστάνε. Από και έναν άλλο θεσμικό ρόλο. Μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη κουβέντα. Τα λέω για να ξέρει ο κόσμος που απάνω είναι η διαφορά αυτού του κόμματος με άλλα. Λοιπόν, έχει και άλλο θεσμικό ρόλο που είναι πρόεδρος του ΣΕΗ και τώρα είχαμε σημαντικό. Και ξανά εξέλιξη με το θέμα του Κιμούλη. Κιμούλη. Την Πέμπτη έγινε έτσι η ακρόαση. Τι έγινε, αν θες να μας πει. Μιλάς για τον Κιμούλη ή τον Γιώργουλη τώρα. Για τον Κιμούλη. Εντάξει, γιατί είναι το ένα πίσω από τα άλλα. Γιατί και εγώ πήγα να ξεκινήσω για τον Γιώργουλη. Είχαμε τη συζήτηση της αγωγής που έχει καταθέσει ο κύριος Κιμούλης κατά της Ζέτας Δούκα, της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρά για ηθική βλάβη. Υπενθυμίζω ότι η Ζέτα Δούκα είχε καταγγείλει κακοποιητική συμπεριφορά πριν αρκετά χρόνια. Ο κύριος Κιμούλης λοιπόν στράφηκε εναντίον τους, γιατί ήταν και ως μάρτυρες οι υπόλοιποι, και κατά του ΣΕΗ.
Το συνολικό ποσό το οποίο ζητά είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την ηθρική βλάβη που, όπως υποστηρίζει ο κύριος Κιμούλης, υπέστη. Εσύ έγινε η συζήτηση. Εσύ στο δικαστήριο. Όχι, όχι. Μα σε αυτό το δικαστήριο είναι μόνο η ΖΕΤΑ πήγε, δεν γίνεται ακροματική είναι μια, διαδικασία. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι η φάκελ που κατατίθεται. Η συζήτηση θα συζητηθεί και θα βγει μια απόφαση μετά από ένα μισή χρόνο. Μετά από κάποιους μήνες. Θα βγει και η απόφαση επί της αγωγής. Είναι μια υπόθεση η οποία μας είχε απασχολήσει επί μακρόν. Γιατί η αντίδραση του ΣΕΗ, η πρώτη αντίδραση έτσι σε αυτή τη μήνυση, σε αυτό το ποσό που είναι πόσο, πάνω από 100 χιλιάρικα νομίζω ζητάει από το ΣΕΗ. Πάρα πολλά. Είναι 1,2 συνολικά νομίζω στο ΣΕΗ, αν τα υπολογίσω σωστά, 400 χιλιάρικα. 450. Να πληροφορήσω ότι το ΣΕΗ είναι ένα αυτό πολύ φτωχό σωματείο και μεταβίας από τις συνδρομές των μελών και επειδή έχει πάρα πολλά έξοδα φυσικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30.000 ευρώ στο ταμείο μας, δεν έχουμε παραπάνω. Εμείς θεωρούμε ότι θα κερδιθεί η δίκη από το σωματείο και από τους ηθοποιούς, ότι ο Γιώργος νομίζω ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος κυνηγώντας τους ηθοποιούς και το σωματείο και νομίζω ότι θα δικαιωθούμε. Ναι, αλλά από την πλευρά του λέει ότι με όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, εγώ υπέστη βλάβη και όντως. Είδαμε ότι για ένα διάστημα. Το ζήτημα είναι γιατί υπόθηκαν και αν υπόθηκαν επειδή έπρεπε να υποθούν και αν έπρεπε κάποια πράγματα να διορθωθούν. Και πιστεύω ότι κάποια διορθώνονται σιγά-σιγά. Να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Γεραρή, που είναι ο δικηγόρος της ΖΕΤΑΣ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από αυτό που εσείς υπογραμμίσατε βγαίνοντας από την αίθουσα στην Ευελπίδων σε σχέση με το ότι έγινε η μήνυση και στους άλλους δύο μάρτυρες προκειμένου να μην μπορούν να καταθέσουν. Έτσι, αυτό όλο είναι λίγο περίεργο και αναρωτιέμαι κιόλας αν δεν υπάρχει εκεί πέρα κάποιο νομικό παράθυρο για τους ανθρώπους που ήταν πραγματικοί μάρτυρες του γεγονότος να μπορούν να καταθέσουν όπως και να έχει. Δηλαδή, με προβλημάτισε αυτό έτσι όπως το θέσατε, σε γενικότερο επίπεδο, όχι μόνο για αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε, είναι επιλογή του ενάφοντος, του κύριου Κιμούλη προκειμένου. Αν θα κάνει μια αγωγή η οποία θα είναι χωριστή για κάθε πρόσωπο, ή αν θα κάνει μια αγωγή, ένα δικόγραφο, το πούμε έτσι, το οποίο θα είναι κοινό και τα τρία πρόσωπα. Ναι, αλλά θεωρώ, θα μπορούσε, δεν λέω για αυτή την περίπτωση, γενικά να είναι στρατηγική αυτό, ότι θα κάνω μήνυση σε όλους για να μην μπορεί κανείς να καταθέσει. Λέω, για μα γίνεται πάρα πολύ συχνά αυτό. Το σας λέω. Δεν είναι κάποια φοβερή πρωτοτυπία αυτό που έκανε ο κ. Κιμούλης. Είναι, θα έλεγα, μάλλον κοινοτοπία. Ορίστε. Ακούγεται, λέω, παράλογο σε εμάς που δεν είμαστε νομικοί. Σε εμάς που είμαστε νομικοί, ακούγεται συνηθισμένο. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μια καταγγελία, τέλος πάντων ισχυρίζεται κάτι. Έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και λένε είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, λέει αλήθεια, τον υποστηρίζουμε. Και κάνει ο ενάργων μία αγωγή και στους τρεις, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να καταθέσουν το πλαίσιο της δίκης στον άνθρωπο προς τον οποίο υποστηρίζουν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δικονομικά αχρηστεύεται η μαρτυρία τους. Και ο κύριος Κιμούλης και ο κύριος Καπερνάρος ήταν αρκετά σκληροί σε σχέση με τους εντολή σας και με την εντολία σας, ότι και οι τρεις ηθοποιοί είχαν αυτή την κίνηση και για να βοηθήσουν την καριέρα τους, αλλά και ο κύριος Κιμούλης μίλησε για ψευδείς κατηγορίες. Ναι. Κοιτάξτε, τα άκουσα κι εγώ. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς τους οποίους προφανώς η εντολή μου θεωρεί προσβλητικούς και ανήθιους. Και θέλω να πω ότι είναι πάλι μια πολύ κλασική τακτική και μέθοδος. Δηλαδή, παρουσιάζουμε μια εικόνα, μια θεωρία συνωμοσίας στην ουσία, όπου κάποιοι άνθρωποι όλοι μαζί έχουν συνωμοτήσει για κάποιο μυστηριώδη λόγο για να καταστρέψουν κάποιον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή εδώ πέρα η κυρία Ρούκα μαζί με τον κύριο Ψεράκη και την κυρία Φυσικού ξύπνησαν μια μέρα και αποφάσισαν τι θα κάνουμε. Ας πλήξουμε, ας υποφατήσουμε και ας καταστρέψουμε τον κύριο Κιμούλη. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα είναι στο θέμα, με συγχωρείτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο κρίνει ο καθένας μόνος του, αν είναι πιστική με τέτοια θεωρία. Αυτό λέγεται όταν υπάρχει μια απόσταση από το περιστατικό με την καταγγελία, συνήθως. Ναι, βεβαίως. Αλλά έχουμε δει ότι όλες τις περιπτώσεις του μύθου, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς από την Αμερική που ξεκίνησε, βεβαίως. Φυσικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρχε χρονική απόσταση, διότι δεν γινόταν διαφορετικά.
Και αυτό πια δεν μπορούμε να το θέτουμε σαν ζήτημα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εντάξει, ας ξεπεράσουμε πια την ερώτηση. Όχι, είναι τώρα... αυτό είναι το επιχείρημα που προβάλλεται. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Είναι το κλασικό επιχείρημα γιατί τώρα. Το ακούμε και το ξανακούμε σε όλες τις περιπτώσεις. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Παύλος με τη στάση τους, μου έκανε και εντύπωση έτσι, η κίνηση του κ. Καπερνάρου να δείξει αυτή τη φωτογραφία στους δημοσιογράφους και να πει να η απόδειξη ότι δεν έχουν συμβεί όλα αυτά. Πώς το σχολιάζετε, πώς σχολιάζετε αυτή τη φωτογραφία και το κατά πόσο ή όχι είναι απόδειξη? Κοιτάξτε, καταρχήν, κατά τη δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, το να ανεμίζουμε φωτογραφίες και να μοιράζουμε φωτογραφίες στους δημοσιογράφους, θα έλεγα πως δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με τον τρόπο που εγώ λειτουργώ από δικηγόρο τουλάχιστον. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν αρχίσουμε κι εμείς να πηγαίνουμε στους δημοσιογράφους και να μοιράζουμε τα αποδεικτικά μας μέσα, τελικά τι θα γίνει? Θα γίνει μια φιλεδίκη, γιατί να γίνει δίκη μέσα στο δικαστήριο. Από εκεί πέρα, ένα μόνο σχόλιο θα κάνω, διότι εμείς οι δικηγόροι, ξέρετε, έχουμε κάποιους περιορισμούς από τον κώδικα των δικηγόρων. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται και όλα να λέμε λεπτομέρειες της δίκης και να αναλύουμε κάθε πτυχή της δίκης στους δημοσιογράφους και στις κάμερες. Λοιπόν, το μόνο που θα πω απλά είναι ότι τι έδειξε, τι αποδεικνύει αυτή η φωτογραφία. Ότι είναι μια φωτογραφία λοιπόν για την πίτα, την πρωτοχρονιάτικη, όπως γίνεται πάντα, σε όλους τους θειάσους βγάζουν μια τέτοια αναμνηστική φωτογραφία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχουν γίνει αυτά που λέει η κυρία Δούκα, επειδή βγάζουν μια τυπική αναμνηστική φωτογραφία. Είναι αστείος χειρισμός. Εδώ έχουμε δει περιπτώσεις και πολύ σοβαρότερων αδικημάτων, εγκλημάτων, ποινικών, με βιασμούς, με εγκλήματα κατά της κοινωνικής ελευθερίας, όπου το θύμα είναι αγκαλιά με τον βιαστή του με παγωμένο χαμόγελο στα χείλη. Σας μιλάω για άλλες περιπτώσεις τώρα, πολύ πιο σλίδες. Να σας λοιπόν, πω, κύριε Κεράδη, με μία από τις καταγγέλνες σας και έχουν σχολιαστεί πάρα πολλές φορές. Δεν υφίσταται αυτό ως επιχείρημα. Αν δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο επιχείρημα και το σοβαρό επιχείρημα του κύριου Κιμούλη, τότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Άλλοι μάρτυρες, κύριε Γεραρή, υπάρχουν εκτός από τους δύο μάρτυρες, οι οποίοι τώρα επειδή έχουν μπει μέσα στη μήνυση, δεν μπορούν οι μαρτυρίες τους να είναι έτσι, να χρησιμοποιηθούν επαρκώς. Υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που μπορούν να βεβαιώσουν το περιστατικό? Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχουν. Καταρχήν να πω και για τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον κύριο Ψαρά και την κυρία Χρυσικού, ότι δεν αντέχει στην κοινή λογική αυτή η θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή, είναι δύο άνθρωποι, και η κυρία Δούκα το ίδιο, οι οποίοι είναι πάνω από 25 χρόνια στον χώρο, είναι γνωστοί καλλιτέχνες, καταξιωμένοι, τους ξέρει όλος ο χώρος, ξέρει το ήθος και το χαρακτήρα τους, δεν έχουν κανένα λόγο και καμία ανάγκη να αποκτήσουν δημοσιότητα μέσω της συκοφάντησης του κύριου Κιμούλη. Διότι αυτό στην ουσία λέει η πλευρά του κύριου Κιμούλη, ότι οι άνθρωποι το κάνουν επειδή είναι αριβίστες, για να ανέλθουν κοινωνικά, επαγγελματικά και να αποκτήσει δημοσιότητα. Είναι αστείο να το σκεφτείτε. Είχε ανάγκη η κυρία Δούκα να αποκτήσει δημοσιότητα από αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν η ερώτησή μου, κύριε Γεραρή. Η κυρία Δούκα πώς τα ακούει όλα αυτά? Είναι εντελώς πειδωλή της εμφανής της. Κύριε Γεραρή, αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Η κυρία Δούκα όλα αυτά πώς τα ακούει? Ποια είναι η άποψη της πάνω στο θέμα αυτό για τα σχόλια του κύριου Κιμούλη και του κύριου Καρπενάρου? Μα τι να σας πω, τα ακούει ως πραγματικά μία και όλοι να ακούμε εντελώς αντίθετα που αγγίζει τα όρια της θεωρίας συνωμοσίας. Δηλαδή, όλοι θέλουν να μετραστέψουν και να με συκοφαντήσουν και να βγάλουν κάτι από μένα επειδή είμαι ο Κιμούλης και επειδή θέλουν και αυτοί να αποκτήσουν δημοσιότητα. Ποιοι άνθρωποι που έχουν γίνει δημοσιότητα? Επίσης και κάτι άλλο που έχει υποθεί. Έχουν υποθεί χαρακτηρισμοί όπως παρεάκι. Γενικώς υπάρχει μία τάση από την άλλη πλευρά να παρουσιαστεί η κυρία Δούκα, ο κύριος Ψαράς, η κυρία Χρυσικού, ως ένα παρεάκι από συκοφάντες, από κοινούς συκοφάντες. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι από το 2009 που τελείωσε οι παραστάσεις, τελειώσανε, δεν έκαναν παρέα αυτοί τρεις άνθρωποι. Δεν είχαν κάποια στενή κοινωνική επαφή, δεν ήταν φίλοι. Αυτό που έχει γίνει τώρα αυτή τη στιγμή τους έχει ενώσει, ναι. Αλλά από το 2009 μέχρι το 2021, δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή, δεν ήταν καν παρέα. Δηλαδή, δεν στέκει αυτό σε καμία κοινή λογική. Τρεις άνθρωποι που δεν κάνουν καν παρέα, που απλά συνεργάστηκαν σε μια παράσταση και έχουν μια καλή τυπική σχέση, ξαφνικά αποφασίζουν μετά από 14 χρόνια, πόσα είναι, να καταστρέψουν έναν πιο γνωστού Έλληνες ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Και το θέμα είναι ότι όποια και αν είναι η απόφαση, θα περάσει πολλαπλά μηνύματα από όλες τις πλευρές και όλους τους ανθρώπους.
Και αυτές τις γυναίκες που ενδεχομένως να θέλανε να καταθέσουν ή να πούνε κάτι μετά από καιρό, έτσι θα πάρουν όλοι ένα μήνυμα από εκεί. Και το αντίστοιχο μήνυμα θα το πάρουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να πιστεύουν ότι συκοφαντήθηκαν και αν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, είναι μια απόφαση που δεν αφορά μόνο αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους και το σωματείο, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, είναι ένα μήνυμα που θα περάσει αυτή η απόφαση. Εγώ να πω και κάτι ακόμα σε αυτό το ότι το χρησιμοποιούν για τη δημοσιότητα. Επειδή αυτές τις διαδικασίες τις γνωρίζω λόγω του ρεπορτάζ που κάνω, θέλω να πω και το άλλο. Ναι, ένα επιχείρημα είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως, αν δείτε τι περιπέτεια, δύσκολη περιπέτεια είναι για όποιον αποφασίσει να καταγγείλει τέτοια περιστατικά, τι δύσκολη διαδικασία. Εντάξει, μην το λέμε έτσι, Άννα, όμως, γιατί πρέπει να έρχεται όχι, η δικαίωση. Λέω για να... μια καταγγέλουσα. Ναι, ξέρεις, μια καταγγέλουσα που μπορεί να ακούει τώρα και να πει. Τι μου λέει η Άννα, πού να τρέχω. Όχι. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν το λέω για αυτό. Δεν το λέω για αυτό, εσύ. Το λέω ότι επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα λόγω ότι το χρησιμοποιούν για τη δημοσιότητα και λόγω το κάνει για τη δημοσιότητα. Δεν είναι εύκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν την αντέχουν πολύ. Ακριβώς γι' αυτό που πολλοί δεν έχουν μιλήσει. Δηλαδή, σκεφτείτε, αν στέκει στη γυρή λογική κάποιοι άνθρωποι να εκθέσουν σε αυτούς τους, σε τέτοιους νομικούς κινδύνους. Διότι, όπως σας είπε και ο κ. Μπιμπίλας, υπάρχει και αγωγή του ΣΕΗ που είναι γύρω στις 500.000 ευρώ και αγωγή κατά των τριών, η οποία είναι γύρω στις 730.000 ευρώ για την ακρίβεια. Λοιπόν, άρα κάποιος εκθέτει τον εαυτό του σε τέτοιους νομικούς κινδύνους, δηλαδή τι να σου πω, να χάσει το σπίτι του. Διότι δεν υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι έχουν στην άκρη, νομίζω, εύκολα 700.000 ευρώ. Μετάνιωσε η Ζέτα που μίλησε. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Με μια αγωγή πάνω από το κεφάλι της, μετάνιωσε η Ζέτα που μίλησε. Μα τι λέτε, όχι μόνο δεν μετάνιωσε, αλλά αισθάνεται εξαιρετικά περήφανη. Μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή βεβαρημένη ψυχολογικά, υπό την έννοια ότι έχει πάνω από το κεφάλι της αγωγές τέτοιου ποσού και μηνύσεις, γιατί θα πούμε και γι' αυτό. Υπάρχουν και τα ποινικά δικαστήρια, που είναι μια άλλη παράλληλη διαδικασία. Αλλά πραγματικά αισθάνεται εξαιρετικά περήφανη, διότι ήταν η πρώτη που μίλησε μετά την κυρία Πεκατόρου, που μίλησε και ξεκίνησε το κίνημα του Μητού. Ήταν όμως η Ζέτα η πρώτη που μίλησε στον χώρο του θεάτρου. Και ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί. Και ξέρουμε επίσης, για να το σχολιάσω και αυτό, ότι και τα επιχειρήματα της περάσης και αυτών των ανθρώπων ήταν πάλι τα ίδια. Μια θεωρία συνωμοσίας. Πάντα υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας ανθρώπων που θέλουν να καταστρέψουν. Όμως βλέπουμε ότι και σε άλλες δίκες και για άλλο τύπο αδικήματα, τα θύματα δεν κέρδισαν καμία δημοσιότητα. Δεν τα ξέρουμε ποια είναι. Εσείς δημοσιογράφοι, και καλά κάνετε, δεν έχετε πει τα ονόματά τους. Άρα για ποια δημοσιότητα μιλάμε. Θέλω να πω δηλαδή ένα γενικότερο σχόλιο ότι δεν στέκει αυτή η γραμμή υπεράσπισης. Είναι φυσικά η μόνη που μπορεί να έχει κανείς τελικά. Αλλά δεν στέκει, δεν πήγε. Μάλιστα. Δεν είναι σοβαρή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεραρή. Περιμένουμε έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο, αν επιτρέπετε, πριν κλείσουμε. Αυτό που μου έχει κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι, ξέρετε, το είπε και ο κύριος Μπιμπίλας, νομίζω, τον έχω δει και σε άλλες εμφανίσεις, το έχει σχολιάσει και χθες, νομίζω, ότι κατά του κυρίου Κιμούλη. Έχουν μιλήσει, έχουν και άλλοι και άλλες κυρίως γυναίκες ηθοποιοί. Είναι άνω των 10 στον αριθμό, νομίζω. 13. Λοιπόν, αυτές όλες οι καταγγελίες μαζί οδήγησαν στη διαγραφή του κ. Κιμούλη από το ΣΕΗ. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πειθαρχικό συμβόλαιο του ΣΕΗ, που είναι μια πειθαρχική διαδικασία, την οποία όμως δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου, διότι έγινε με μεγάλη προσοχή και σε μεγάλη διάρκεια και με μια προφορικότητα, ήρθαν και κατέβησαν προφορικά όλοι οι μάρτυρες. Το πειθαρχικό συμβόλαιο του ΣΕΗ, λοιπόν, πίστηκε ότι λένε αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι και διέγραψε τον κύριο Κιμούλη οριστικά από τους κόλπους του. Όχι το πειθαρχικό, λοιπόν, η Γενική Συνέλευση διέγραψε. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν της εισήγησης του Πειθαρχικού αυτό Συμβουλίου. Αυτό έγινε λόγω αυτό. Της καταγγελίας αυτής, άρα... Σπύρο. Δηλαδή η διαγραφή του αφορούσε την καταγγελία της Ζέτας Δούκα. Όχι, και τις άλλες 13. Υπάρχουν 13 καταγγελίες στο σωματείο. Και από άλλες ηθοποιούς. Που δεν χρειάζεται να λέμε τα ονόματά τους. Αυτές δεν θα καταθέσουν στη δική σας υπόθεση. Δεν θα υπάρχουν ένορκες από αυτούς τους 13 ανθρώπους. Κάποιοι έχουν καταθέσει αυτούς τους ανθρώπους και μας έχουν δώσει, τους συναδέλφους δηλαδή του ηθοποιούς, και μας έχουν δώσει ένορκες βεβαιώσεις, τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Βέβαια, μιλάνε για τη δική τους περίπτωση.
Στο πνεύσιμο. Ναι, αυτόπτες μάρτυρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, αλλά σκιαγραφή. Αν έχετε μαρτυρίες ίδιες. Όχι, έχουν και άλλους μάρτυρες και μέσα από το θέατρο. Βγήκε ο συνήγορος του κ. Κιμούλη εχθές και είπε, ή προχθές δεν θυμάμαι, και είπε δεν έχουν κανένα μάρτυρα μέσα στο θέατρο. Μα έχουμε ήδη τους δύο αυτόπτες μάρτυρες που έχουν καταστεί διάδικοι και έχουμε και άλλους δύο μάρτυρες μέσα από το θέατρο. Αυτό δεν έχει κανένα μάρτυρα που να είναι μπροστά στο περιστατικό. Το περιστατικό αυτό μπροστά είναι αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Τέσσερις με τον κύριο Κιμούλη δεν ήταν άλλος. Και κάποιοι άλλοι στο θέατρο λίγο πιο πέρα. Αλλά μπροστά ήταν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι μόνο. Μάλιστα. Και οι τρεις από τους τέσσερις λοιπόν λένε ότι είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι αυτές οι υπόλοιπες καταγγελίες υπάρχουν, οι οποίες έχουν γίνει δημοσίευσης, ξέρετε. Υπάρχουν με αναρτήσεις στα social, με τηλεοπτικές εμφανίσεις. Και κάποιες χωρίς να χρησιμοποιούν το όνομά του από τον Φόβολα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι ο κύριος Κιμούλης, εξ όσων γνωρίζω, δεν στράφηκε εναντίον κανός από αυτούς τους ηθοποιούς, τις ηθοποιούς. Μόνο κατά της κυρίας Δούκα στράφηκε και των άλλων δύο που την υποστήριξαν. Αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση εμένα με προβληματίζει. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που θα μπορούσε να τεθεί. Να τονίσουμε και μόνο η κυρία Δούκα δείξει θέματα. Τι σημαίνει αυτό, πώς μπορούμε να τερμηνεύσουμε. Έχει στραφεί και κατά των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Οι οποίοι είναι εκλεγμένοι. Δεν πήγαν από μόνοι τους. Είναι εκλεγμένα μέλη που έκαναν τη δουλειά τους και αυτή τη στιγμή έχουν και αυτοί τέτοιες αγωγές που πρέπει να πληρώσουν ο καθένας ξεχωριστά. Βεβαίως. Προσέξτε, έχει στραφεί κατά των μελών του Αρχικού Συμβουλίου, έχει στραφεί κατά της κυρίας Δούκα, του κυρίου Ψαρά και της κυρίας Φυσικού και δεν έχει στραφεί κατά περίπου άλλων. Είπε ο κύριος Βιβλίος την 13, εγώ δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Πάντως είναι αρκετά πρόσωπα, τα οποία τον έχουν καταγγείλει επίσης και έχουν καταθέσει και στο ΣΕΗ. Και δημοσίως τα έχουν πει στα σώσια και στη τηλεόραση. Αυτό πραγματικά πρέπει να το ερμηνεύσει κάπως. Γιατί, άρα λοιπόν, τι εκεί πέρα υπάρχει μια άμεση παραδοχή ότι αυτοί μπορεί να λένε και αλήθεια, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρά αυτά που λένε. Τι, δεν ξέρω. Αυτό μας το πήγε η πλευρά του κ. Κιμούλη. Εγώ απλά το θέτω ως ένα σημείο για προβληματισμό. Γιατί αυτό το τόσο μένος και αυτή η μονόπλευρη επίθεση μόνο απέναντι στην κυρία Δούκα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και να πω και κάτι άλλο. Είχε πει. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Γεραρή. Να κλείσουμε λίγο, παρακαλώ, μόνο ολοκληρώστε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πω μόνο μια τελευταία φράση. Ότι όταν θυμάστε τη μέρα που τον κατήγγειλε τον κύριο Κιμούλη, κυρία Λούκα, είχε βγει στο Δελτίο Ειδήσεων το βράδυ του Μέγκα, αν δεν απατώμε, και είχε πει ο κύριος Κιμούλης: έχω δώσει ήδη εντολή για αγωγή και μήνυση. Κυρία Λούκα. Το θυμάμαι. Τη μήνυση αυτή δεν την έκανε ποτέ, διότι ξέρετε είναι το τρίμηνο το οποίο αν παρέλθει δεν μπορεί μετά να γίνει μήνυση. Και την αγωγή την έκανε ένα χρόνο μετά, όταν επίκειτο η εισήγηση του Αρχικού Συμβουλίου που, με την οποία εισηγήθηκε η διαγραφή του. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω σαν τελευταίο σχόλιο και ο καθένας σας το ερμηνεύσει όπως θέλει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεραρή. Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Αν περάσει το τρίμηνο, λέει, δεν μπορεί να γίνει μήνυση, Ναι, είναι κάποια αδικήματα που είναι κατέκκληση μετά από μήνες και αν περάσει ένα χρονικό διάστημα δεν μπορείς μετά. Ενδιαφέρον. Μαθαίνουμε κι εμείς κάποια αδικήματα. Τι να κάνουμε, έχουμε μάθει, Σπύρο μου, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με τα δικαστικά δεν ξέρω πια. Ο Σπύρος είναι και νομικός. Εγώ, ακούστε, σπούδασα νομικά, δεν το εξάσκησα όμως, δεν θεωρούμε νομικός επειδή σπούδασα κάπου. Ωραίο, σε βλέπω εγώ σαν δικηγόρο. Απλά έχω γίνει πολύ καλός μάρτυρας στα δικαστήρια. Δηλαδή, είμαι τόσο συχνά, τόσο συχνά στα δικαστήρια που εγώ έφυγα από την νομική, άφησα την νομική γιατί δεν ήθελα να ασχοληθώ με το αντικείμενο, δηλαδή έβλεπα το ψέμα, όμως είμαι πάντα αληθινός μάρτυρας. Δεν έχω πάει ποτέ να ψευδομαρτυρήσω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ψευδομάρτυρες στα δικαστήρια. Μάλιστα. Γι' αυτό και εγώ καθαρίζω. Και ο Παύλος συχνάζει εκεί. Έχω καθαρίσει. Παύλο. Μην ακούς εσύ, συνέχισε. Μην... Όχι, εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχω κατηγορηθεί από άλλη δίκη ότι ήμουνα μάρτυρας αναξιόπιστος και γι' αυτό ήμουνα τόσο σκληρός μάρτυρας. Εγώ είμαι μάρτυρας που μιλάω με την καρδιά μου. Αληθείας, όπως είχες πει. Ναι, δεν το είχα. Δίκη Φιλιππίδη. Εγώ λειτουργήσα βάσει τη συνείδησή μου και τι έπρεπε να κάνω για το δίκιο. Μάλιστα. Όσο φίλος και αν ήμουνα με τον Πέτρο. Λοιπόν, θα χαιρετήσω την Άννα, θα κάτσεις μαζί μας λίγο θα ακόμα. Κάτσω, να πω δεν κάτι βιάζεσαι. Ακόμα. Βεβαίως. Ότι ο Ουδής έχει ασχοληθεί με το. Οι καταγγέλουσες που δεν έγιναν ποτέ γνωστές. Τι τραβάνε σήμερα, τι μηνύσεις έχουν, πόσα χρήματα πρέπει να δώσουν, σε πόσους ψυχολόγους πάνε. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Οι καταγγέλουσες που ποτέ δεν χρησιμοποίησαν για τη δημοσιότητα, όπως ακούω, για τη δημοσιότητα πια, η Δούκα και ο Ψαράς ειδικά θέλανε δημοσιότητα. Τα κορίτσια αυτά λοιπόν που κατήγγειλαν και μπράβο τους, αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα. Και ποτέ δεν χρησιμοποίησαν αυτό που συνέβη για δημοσιότητα. Και ούτε δουλειά έχουν αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα Κανδύλη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με τον Σπύρο μας αμέσως μετά.